Καλημέρα, συνάδελφοι. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Ο Περιφερειάρχης ήταν με τον Δήμαρχο Χαλανδρίου, τον κύριο Ρούσο. Είναι πολύ καλός ο Δήμαρχος Χαλανδρίου και κάνει και πολύ καλή δουλειά. Περίμενε. Ο Άδωνης δεν μας έλεγε ότι είναι ανταρσία. Αυτό το έλεγε πριν. Προέρχεται από την ανταρσία ο άνθρωπος, ναι. Αλλά είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός. Ναι. 57% η ανταρσία στο Χαλάνδρι. Και αυτό ενδιαφέρει και τους κατοίκους. Ψήφισαν πάρα πολύ οι Δημοκράτες και καλά έκαναν από ό,τι φαίνεται. Γιατί τώρα με τις καταστροφές απέδειξε ότι είναι αποτελεσματικός και γρήγορος. Πρέπει να τα λέμε. Νίκο, τι θέλεις να πεις, κάτι πήγες να πεις. Όχι, αναρωτήθηκα αν το 95 ήταν ενήλικος. Ήμουν ενήλικος το 95. Ναι, ήταν. Το 95 ήμουν ενήλικος. Γιάννη, πάμε να ξεκινήσουμε από σένα. Λοιπόν, έχουμε σοβαρά θέματα που έρχονται από τη Γερμανία. Σήμερα το Βερολίνο παρουσιάζει το νέο σχέδιο μετανάστευσης. Και το νέο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου, κρατικής ασφάλειας και εσωτερικού ελέγχου. Τα μηνύματα που έρχονται δεν είναι καλά. Θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι στα σύνορα της Γερμανίας και για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες. Θα απορρίπτονται πολύ περισσότερα αιτήματα ασύλου. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει ανισχύσει και την Αθήνα και την ελληνική κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης χθες επισκέφθηκε την Βιέννη, την Αυστρία, ναι, και συνάντησε τον ομόλογό του, τον καγκελάριο μάλλον. Δεν είναι ακριβώς ομόλογος. Εκεί έχουν το αξίωμα του καγκελάριου της Αυστρίας, ναι. Και έθεσε το θέμα, αφήνοντας σαφείς εχμές ο Μητσοτάκης χθες για τη Γερμανία, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί δηλαδή μονίμως να είναι η πύλη εισόδου. Τι θέλουν να κάνουν οι Γερμανοί, Γιάννη, εξήγησε το μας για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Θέλουν να αυστηροποιήσουν κατά πολύ. Ναι. Τις εισόδους μεταναστών και αυτούς που θα κόβουν στα σύνορά τους, πού θα τους στέλνουν. Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα. Γιατί οι εξαγγελίες του Σόλτς λένε ότι αυτοί οι οποίοι θα κόβονται στα σύνορα θα γυρίζουν στις χώρες πρώτης υποδοχής. Άρα σε εμάς. Αυτές που πήραν σε δηλαδή πρώτη. Στην Ιταλία, στην Πολωνία που φτάνουν οι Ουκρανοί κατά χιλιάδες. Και τι Ανατολή θα κάνουμε εμείς σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό Μητσοτάκης πρωί τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί ήμασταν καθησυχαστικοί 3-4 χρόνια με το μεταναστευτικό εδώ στην Ελλάδα. Αλλά αλλάζουν τα δεδομένα. Η πίεση της ακροδεξιάς, προσέξτε, σήμερα. Στη Βουλή δεν θα παραστεί ο αρχηγός των κεντροδεξιών του CDU, ο αρχηγός των Χριστιανοδημοκρατών, που είναι ένας άνθρωπος μετριοπαθής, φιλελεύθερος, δεν ακραίος συντηρητικός. Γιατί ακριβώς ξέρει ότι χάνει ψήφους από τα δεξιά. Με το AFD να κυριαρχεί σε. Και δεν θα εμφανιστεί. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Σε πόλεις μεγάλες. Κάθε φορά που οι ακροδεξιοί, κάποιοι από αυτούς νοσταλγοί των νεοναζί, θα σηκώνουν κεφάλι στη Γερμανία. Έχει αλλάξει αντίθεση. Δεν γίνεται να σκοτώνουμε τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Δηλαδή τώρα εδώ ο Σόλτς, για να χαϊδέψει τα αυτιά των φανατικών, ας πούμε, εκεί πέρα των ακροδεξιών, σκοτώνει τη συνθήκη Σέγγεν καταρχήν. Αυτό ακριβώς θα συμβεί. Δηλαδή είναι από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά επιτεύγματα. Και είναι εντυπωσιακό το ότι είναι σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος και παρόλα αυτά ενδίδει στις πιέσεις ακροδεξιάς και θα δείτε τι έχει να ανακοινωθεί σήμερα, τι έχει να γίνει στην Ευρώπη. Και το θέμα είναι. Σε σοσιαλδημοκράτης όταν χάνεις τις εκλογές. Ήρθε έκτος. Ακριβώς. Όχι απλά τις έχασες, είναι τρίβη. Στην λοιπόν, Ευρώπη αλλάζουν και πώς όλα το χειριστούμε και εμείς, έτσι. Γερμανίας για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Και υπάρχει έντονη ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε, και στην κυβέρνηση και γενικότερα. Φανταζόμαστε για ένα ειδικό σχεδιασμό όμως, έτσι θα υπάρξει πάνω στο έτσι θέμα θέλω αυτό να για πιστεύω, το τι θα κάνουμε. Ο Πρωθυπουργός πάντως χθες ήταν ανήσυχος. Πρώτη φορά εξαπέλυσε επίθεση στο Βερολίνο για θέματα που αφορούν το μεταναστευτικό. Με το Σόλτς υπήρχε και ένα momentum, υπήρχε μια συνεννόηση. Εδώ τώρα όμως. Το παίζει πάρα πολύ άγαρμα, Νίκο. Ναι, το μεταξύ κάτι τελευταίο. Και τι νοστο χατήρι γίνεται στη Γερμανία. Θα το, αμέσως, γίνεται το χατήρι του ΑΕΦΔΕ, το οποίο λέει στους μετανάστες ψωμί, νερό, σαπούνι. Ναι. Τώρα μιλάνε νεονάστες και σαπούνι είναι λίγο. Κάτι τελευταίο πριν πάρει το λόγο ο Νίκος. Και ο Μητσοτάκης πιέζεται από τη δεξιά. Σας υπενθυμίζω ότι στις τελευταίες ευρωεκλογές συνολικά τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας έχουν λάβει περίπου 20%. Και αν δείτε τη χθεσινή δημοσκόπηση της GPO. Εδώ είμαστε. Θα δείτε ότι η κυρία Λατινοπούλου ξεπέρασε το 4%. Αυτά είναι. Για πάμε να δούμε εδώ τώρα τι είναι δημοσκόπηση. Νίκο, sorry για τη διαφορά. Δεν πειράζει. Για να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Άννα, βοήθησε μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι πρόθεση ψήφου. GPO για το Star. Βεβαίως. Βλέπουμε Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 27,2%. ΣΥΡΙΖΑ 9,3%. ΠΑΣΟΚ 11,8%. 8,1% είναι η Ελληνική Λύση. ΚΚΕ 8,3%. Τι βλέπω, παιδιά, μετά. Η Νίκη 2,7%. Πάμε στην επόμενη κάρτα μας. Πλεύση ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου 3,5. Εδώ και μετά φωνή έχουμε. Λογικής. Ναι, φωνή λογικής. 4,1. Αυτό που είπε η κυρία Λατινοπούλου. Μόλις διαβάσεις να πω κάτι, γιατί υπάρχει διαρροή στελεχών προς το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Στελεχών. Κι όμως. Απλά εγώ θα πω. Συγγνώμη, Γιάννη. Υπάρχει από ψηφοφόρους, χάνει και στελέχη. Έχουν αρχίσει και μεταπηδούν στο κόμμα αυτό, σας το λέω για να το ξέρετε. Στελέχη μεσαίας κατάταξης τοπικών και νομαρχιακών οργανώσεων. Αυτά κάνουν τη δουλειά όμως. Αυτά σου χτίζουν τη βάση. Έτσι. Τα κοιτάξτε, πάντως υπάρχει ένα ερώτημα επίσης πολύ ενδιαφέρον στην GPO αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, και ποιος είναι καταλληλότερος, ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για να αναλάβει την αρχηγία. Προσέξτε, δεν είναι ερώτημα ποιον θα ψηφίσετε.
Έτσι. Ποιον θεωρείται κατάλληλο για την. Εκεί υπάρχει μια απόλυτη κυριαρχία, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, του Αλέξη Τσίπρα. 42,8% ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώτος μακράν. Δεύτερος ο Στέφανος Κασελάκης 17,9%. Και ακολουθεί βεβαίως ο Κράτης Φάμελος με 13,7%. Ο Παύλος Πολάχης 7,4%. Η Όλα Γεροβασίλη 4,7%. Ο Νικόλας Φαραντούρης 2,3%. Και ο Απόστολος Γλέτσος 1,2%. Αυτά του λένε του Προέδρου και πάνε να του χαλάσουν τις διακοπές. Όχι, δεν κάνει διακοπές. Αυτό μου κάνει. Αλέξη, γύρνα πίσω. Αλέξη, γύρνα πίσω. Κοιτάξτε, λοιπόν, χθες υπήρξε μια σύσκεψη, μάλλον ένα μήνυμα ή τέλος πάντων μια σύσκεψη, καλύτερα να το πούμε, από τον κυρίου Κασελάκη από τις Πέτσες με έτσι, στελέχη του επιτελείου, του συνεργάτες του κτλ. Όσοι τέλος πάντων με όσους έχει καλές σχέσεις ακόμα. Και τους ζήτησε να πάνε στις νομαρχιακές οργανώσεις, να πάνε στο think tank, να ενεργοποιήσουν έναν μηχανισμό ο οποίος ακόμα παραμένει στο πλευρό του κυρίου Κασελάκη. Ναι. Έτσι ώστε όταν χρειαστεί και όταν υπάρξουν ανακοινώσεις, να ενεργοποιηθούν και αυτοί και να βγάλουν και δημόσιες δηλώσεις και να τρέξουν για μια τώρα. Η υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη ή για ένα νέο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Ο ίδιος δεν διευκρίνησε τίποτα χθες. Απλά τους είπε, τους θέλουμε εν αναμονή για να μπορέσουν να κάνουν. Άρα αυτό λέει ότι δεν κάνει πίσω, δεν θα φύγει. Από ό,τι φαίνεται από μακριά. Ότι είμαι εδώ και θα συνεχίσει και θα δείξει. Υπήρχαν τέτοια πολιτική. Ότι τα εγκαταλείπει όλα, θα φύγει από την πολιτική. Αυτό θέλω να πω, έτσι. Αυτό δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, υπήρχε ένα σενάριο. Κάποιοι άνθρωποι που μίλησαν μαζί του, που είχαν μιλήσει μαζί του τις πρώτες μέρες, μου μετέφεραν ότι ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος και σκεφτόταν ακόμα και αυτό. Αλλά πάρα πολύ απογοητευμένος. Τώρα ίσως να το σκέφτεται λιγάκι πιο ήρεμα, αυτό που περάσει και τα πρώτα 24 ώρα. Οι Σπέτσες, αυτή την εποχή είναι μαγεία τα νησιά. Είναι μαγεία. Πας, καθαρίζεις το μυαλό σου, ξελαμπικάρεις, βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά και παίρνεις αποφάσεις. Να σας πω, είδατε χθες τι έγινε με την Έλενα Κρήτα εδώ στον. Τα ρίξε άγρια στον κύριο Πολάκη. Για δεύτερη φορά. Εγώ στον κύριο Πολάκη καταλαβαίνω το δικαίωμά της να τα ρίξει. Είναι σοκοματική αντίπαλη. Ναι, αλλά τον αποκάλεσε ομοφοβικό. Την επίθεση στην Ελένη Καλογεροπούλου δεν κατάλαβα. Πάμε δηλαδή, αυτό μου αρέσουν οι ερωτήσεις σου, εντάξει, δεν τις γουστάρω, λέω, δεν το καταλαβαίνω. Πάμε, συνάδελφοι, να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Και μετά είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Για πάμε. Είστε μονική. Να προχωρήσουμε. Είστε σαφέστατα μονική. Μπορώ να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Είστε προκατηλημένοι. Αν είναι σαν τις προηγούμενες, θα έλεγα λίγο να τη σκεφτείτε. Όχι, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ, αν το αν θα απαντήσω είναι δικαίωμά σας. Προφανώς. Το αν θα σας απαντήσω ή προφανώς. Όχι είναι δικό μου. Προφανώς, προφανέστατα. Δεν θα σας βάλω τον πιστόλι. Διότι είστε σε ένα μόνιμο εκνευρισμό. Σας είδα και πριν στη συζήτηση. Έχετε και ένα πρόβλημα με πίεση και εύχομαι τα καλύτερα για εσάς. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πιέρο. Δεν σας διακόπτω. Σας λέω ότι η Ελένη ξέρετε ότι δεν έχει κάποιο προσωπικό θέμα με εσάς. Είναι ο τρόπος που προσωπικό. Εκφράζεται. Είναι δεν είναι θέμα εκτίμησης. Ότι της απαντάς ναι, απλώς και δεν το ακούει. Σας το λέω επειδή το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν ότι πάει το έργο παρακάτω. Δεν είναι προσωπικό. Δεν ρωτάω, κυρία Κρήτη. Παρακαλώ, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Αν νομίζετε ότι έχετε αυτή τη δύναμη, κυρία Καλογεροπούλου, πλανάστε πλάνιν ικτάν. Με τον κύριο Πολάκη δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω, γιατί δεν νοείται να υπάρχει κάποιος που είναι αριστερός, ομοφοβικός ηγέτης. Δεν το αποδέχεται ο ίδιος αυτό, ότι είναι ομοφοβικός. Κανένας δεν το αποδέχεται. Έχετε ακούσει τους ρατσιστές που λένε ναι. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά γιατί μας φέρνουν τους λαθρό. Ναι. Έχετε ακούσει τους άλλους που λένε δεν είμαι ομοφοβικός, αλλά να το κάνουν στο σπίτι τους με κλειστές πόρτες. Κανένας. Η στάση του κυρίου Πολάκη, με τον οποίο δεν θα ήθελα να ασχοληθώ ιδιαίτερα πλέον, ήταν ξεκάθαρα ομοφοβική, καταψήφισε το νομοσχέδιο στο οποίο εγώ ήμουν εισηγήτρια. Και ακόμα και προχτές έκανε ομοφοβικές δηλώσεις, λέγοντας ότι τα ζευγάρια, τα ομόφυλα, πρέπει μόνο να έχουν σύμφωνο συμβίωσης, σαν να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε πάντως, την Ελένη Καλογεροπούλου την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε συνυπάρξει στο ρεπορτάζ μαζί Ελλάδα, Ευρώπη, παντού. Ναι, ναι. Πρέπει να σας πω ότι η Ελένη Καλογεροπούλου σε καμία περίπτωση δεν δίνει καμία αφορμή για να της κάνει τέτοια επίθεση. Αφήστε την επίθεση έτσι κι αλλιώς, που είναι κατά την άποψή μου. Ανίκια. Να το ανίκια πούμε, είναι. Το λέμε, να το πούμε ευγενικά. Δεύτερον, δεν επικαλεί σε προβλήματα υγείας. Γιατί? Γιατί το ίδιο έκανε και Πολάκη στη Βουλή. Έτσι. Και όχι μόνο. Και συγγνώμη δηλαδή. Ένας τέλεχος δεν κάνει για πρόεδρος αριστεράς μόνο όταν είναι ομοφοβικός. Όταν είναι προσβλητικός για τις γυναίκες, είναι εντάξει. Έτσι. Εγώ θεωρώ πάντως ότι αυτό δείχνει τελικά έναν εκκρεμισμό, όχι της Ελένης βεβαίως, της Καλογεροπούλου. Αλλά από την άλλη πλευρά. Η κυρία Κρήτα δεν μένει με Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά Μεθόδους Πολάκη αντιγράφει όμως.